Όπως έγινε πάντως γνωστό από το ΓΕΘΑ, τουρκικό ντρόουν εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο και στις 3:20 πέταξε πάνω από την Κανδελιούσα Νησίρου. Το ντρόουν αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, καταπάγια πλέον τακτική. Θα μείνουμε στο θέμα και θα ανοίξουμε και το φάκελο ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τις εξελίξεις ο γνωστός διεθνολόγος και στρατηγικός αναλυτής, κύριος Αθανάσιος Δρούγος. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, σε σένα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δρούγο, με δεδομένο ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν αποδειχθεί αυτό το κοίτασμα άξιο εξορίξεως, μιλάμε για 8-10 χρόνια μετά. Αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, πέραν της γεωπολιτικής διάστασης, έχει κατά τη γνώμη σας και κάποια άλλη αξία? Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η όλη έρευνα, ενώ δηλαδή οι σεισμικές έρευνες, οι έρευνες οι ωκεανογραφικές, βυθομετρικές κλπ. Θα πάρουν τουλάχιστον 2 χρόνια. Θα έρθω στα 8 που είπες. Τα 2 χρόνια δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή εκτιμώ ότι τέτοια εποχή το 2024 υπολογικές συνθήκες θα δοθούν κάποια αποτελέσματα από όλα αυτά τα οποία θα έχει κάνει στις συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή νότια της ελληνοϊταλικής ΑΟΣ που είχε οριοθετηθεί, δηλαδή νότια της Πελοποννήσου. Δηλαδή στα τεμάχια 4 και 5 και της Κρήτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι από εκεί και πέρα υπό κανονικές συνθήκες παίρνει άλλο τουλάχιστον 4-5 χρόνια για να αρχίσει. Δηλαδή υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα. Ένα απ' όλα είναι το βάθος. Έτσι, από τα κοιτάσματα εικάζουμε. Πιθανότατα ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συγκρίνω αν θα είναι τύπου Ζόρ της Αιγύπτου ή τύπου Λεβιάθαν του Ισραήλ. Οπωσδήποτε αν είναι, πρέπει να ληφθεί υπόψη το βάθος. Γιατί θα απαιτήσει, αντιλαμβάνεσαι, υπολογίσιμες ενέργειες να γίνουν και για μεγάλο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε τα τρυπήματα δεν είναι ένα θέμα που γίνεται σήμερα αύριο. Άρα τα 6 χρόνια, εγώ κατά την ταπεινή μου και πολύ ταπεινή μου άποψη, θα έλεγα ότι σίγουρα θα απαιτηθούν. Από εκεί και πέρα, πέραν της κινήσεως, ξέρεις, επειδή η Λιβύη είναι ένα θέμα, επειδή Γάβδος, κατά καιρούς οι Τούρκοι έχουν κάνει θρασίτατες τοποθετήσεις σχετικά με το αν μπορούμε να κάνουμε. Επειδή το τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς θα το πω, ανανεώθηκε πριν από 1,5 μήνα με τις επισκέψεις της Αβούσογλου Ακάρ και με την κυβέρνηση της Λιβύης, προφανώς η συγκεκριμένη περιοχή παντός στο ερώτημά σου θέλει την αναγκαία προσοχή, γιατί παίζονται πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ βάζω ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα. Και βεβαίως η Exxon Mobil είναι για μένα αυτό το πιο αξιόπιστο από όλα. Η ExxonMobil είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, σοβαρή εταιρεία και δεν είναι σαν έστω την Total ή την Eni που θυμάσαι, Γιώργο, μου τα παρακολουθείς αυτά. Πριν από 2-3 χρόνια κάτι έγινε στο θαλασσογεμάχιο 3 της Κυπριακής ΑΟΣ και η Eni σκόθηκε και έφυγε. Η ExxonMobil δεν είναι από αυτές που φεύγουν εύκολα. Τουλάχιστον όσο την έχω παρατηρήσει και στον Ατλαντικό ωκεανό και στον Ειρηνικό, επιμένουν. Αυτό είναι το που με ευχαριστεί. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι τι ακριβώς υπάρχει, παρά τα ότι κάποιοι καθηγητές στον Καναδά και τα λοιπά και Έλληνες καθηγητές έχουν πει ότι είναι, ας πούμε, πολύ πλούσια κοιτάσματα. Μακάρι να είναι για την πατρίδα μας. Αλλά μην φανταστεί κανείς, για να κλείσει αυτό το θέμα, ότι θα επιληθεί αύριο και αύριο θα ξέρουμε τι γίνεται. Και βεβαίως, με δεδομένο ότι βλέπετε αυτές τις μέρες και τι γίνεται στο Σάρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου και το πώς έχει περάσει, παρά το πισωγύρισμα με τη ρωσική εισβολή, η ανθρωπότητα σε μια λογική να αφήσει πίσω της τα ορυκτά καύσιμα, να δούμε αν θα είναι πια και τόσο πολύτιμα και τόσο χρειαζόμενα σε 8-10 χρόνια από τώρα κοιτάσματα φυσικού αερίου, έτσι. Κοίταξε, η κλιματική COP27 και οι συναντήσεις στο Σάρμ ελ-Σέιχ με τόσο υψηλόβαθμη παρουσία, νομίζω είναι βέβαια και τα γεγονότα εδώ στην πατρίδα μας και οι υποκλοπές, είναι και τα θέματα της Χερσόνας, οι αμερικανικές εκλογές κτλ. Που δεν πολύ συζητήθηκε, γιατί έχει τις διαστάσεις τις διεθνολογικές, έχει τις διαστάσεις κλιματικές και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ μπορώ να συνεισφέρω από διεθνολογικής πλευράς, δεν είμαι ειδικό στα ενεργειακά. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλά έγιναν, πολλά λέχθηκαν και από τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα στα Ηνωμένα Έθνη, από τους Ευρωπαίους, από δικτάκτορες της περιοχής, έτσι, γιατί και το καθεστώς της Αιγύπτου δεν είναι ότι καλύτερο. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις για άλλους λόγους, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι με καθεστώτα τέτοιου τύπου, αλλά νομίζω ότι πρέπει
να υπάρξει ευρύτερη ανάλυση του τι θα βγουν τα συμπεράσματα και βεβαίως και η περιοχή της Μεσογείου, Ανατολικής Μεσογείου και όλα αυτά. Ήταν βέβαια λίγο κάπως ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει σεισμικές έρευνες για εξορίξεις και δύο ώρες μετά να πάει στην Αίγυπτο να μιλήσει για την ανάγκη να αφήσουμε πίσω τα ορυκτά καύσιμα. Τα κλιματικά. Και επίσης θα περιμένω να δω και πόσα είναι η κοινή κυβέρνηση Νετανιέχου. Έτσι, ναι, διότι είναι μια κυβέρνηση στην οποία πιθανότατα στηριχτεί από ακραία σιωνιστικά και ακραία θρησκευτικά, αν μου επιτρέπει, στοιχεία. Mm-hmm. Και δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν, πέραν βεβαίως και αν θα σεβαστεί κάποια πράγματα. Πάνω σε ότι ο Ερντογάν, παρά τα λεγόμενα του, στείλει συγχαρητήρια του Νετανιέχου για την επανεκλογή του σήμερα. Τώρα, κύριε Δρούγο, πάμε λίγο και στα τη ρωσική εισβολή. 260η μέρα σήμερα. Μία μέρα η οποία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην Ρωσία, σημαδεύεται από αυτή την επώδυνη, τη δύσκολη, όπως και ο ίδιος ο Σοϊγκού, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, τη χαρακτήρισε, απόφαση να αποχωρήσουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από την Χερσόνα. Τι σηματοδοτεί αυτή η δύσκολη απόφαση? Μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει μία καμπή σε αυτήν την ιστορία των 260 ημερών του πολέμου? Γιώργο, ας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, ο Σοϊγκού και ο Σουροβίκιν, οι στρατηγοί, είπανε ότι... Ο υπουργός και ο στρατηγός Αρμαγεδόνας, όπως λέμε. Ακριβώς. Ο στρατηγός ο οποίος είναι στην Ουκρανία. Αυτός ανέφερε ότι τα προβλήματα δεν είναι καθόλου θετικά, διότι υπήρχε κίνδυνος να είμαστε σαφείς, περικύκλωση 14.000 Ρώσων από τους 40.000 στη Δυτική Χερσόνα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα πριν συνδεθούμε, είδα ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις είναι σε απόσταση από 9 έως 14 χιλιόμετρα από τη Χερσόνα, από το κέντρο της πόλης. Συνεπώς είναι η προέλαση πολύ γρήγορη. Ναι. Τώρα η Χερσόνα είναι απώλεια μεγάλη για τη Ρωσία. Και ακόμα και ιδιαίτερα η δυτική πλευρά. Υποτίθεται ότι την έχει προσαρτήσει ήδη, έτσι, και τώρα φεύγουν τρέχοντας. Αυτό είναι τα απερίγραπτα του Πούτιν, ναι, πέραν της ήττας. Το γεγονός ότι αυτό, θυμάσαι, πριν από 6 εβδομάδες είχαμε πει ότι τη Ζαπορίζια, τη Χερσόνα, το Λουκάνσκ και το Ντόνετσκ τα είχε προσαρτήσει και τα είχε πει ότι θα είναι για πάντα ρωσικά. Μα τώρα, αυτή τη στιγμή, η περιοχή τη δυτικά του ποταμού Δνίπερου θα είναι υπό ουκρανικό έλεγχο. Και σύν τη άλλη, μην ξεχνάμε ότι η προέλαση είναι σημαντική. Παράλληλα, παίρνουν πολύ σύγχρονα αμερικανικά και βρετανικά όπλα. Mm-hmm. Και συνεπώς και η Κρυμαία για μένα θα είναι μέσα στην ακτίνα των πυράβλων, τουλάχιστον τα βόρειε περιοχέ τη Κρυμαία, στην ακτίνα των ουκρανικών πυράβλων που θα βρίσκονται στη δυτική Χερσόνα, πέραν πολλών άλλων. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ήττα. Δεν μου άρεσε για πολλωστή φορά ο Πούτιν όταν άφησε τους στρατηγούς να πούνε την υποχώρηση, την αποχώρηση, όπως θέλετε πέστε το, και για πολλωστή φορά, όπως και στην περίπτωση του Χαρκόβου και του Λιμάν, το ανακοίνωσαν οι στρατηγοί για να μην ο ίδιος πληγωθεί. Να είναι έξω από το κάδρο της ήττας, ας πούμε. Ακριβώς το κάδρο της ήττας, γιατί εδώ σαφέστατα είναι ήττα. Μην ξεχνάμε στην προηγούμενη περίπτωση ότι μετά το Χάρκοβο και μετά το Λίμαν και μετά από κάποιες άλλες περιοχές, εδώ πέφτει ολόκληρη η Χερσόνα. Ήταν κάκιστες οι επιχειρήσεις και νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω αν το είδες, είδα το εξής, ότι πάνε να εφαρμόσουν κάποιες τακτικές οι Ρώσοι με τα λεγόμενα δόντια του δράκου. Mm-hmm. Δηλαδή πάνε αυτοί να βάλουν τσιμεντόλιθους με πυραμίδες, όπως ήταν, ξέρω εγώ, με τη γραμμή μεταξύ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα Ελληνοαλβανικά, σήμερα με τη γραμμή Μαζινό. Λοιπόν, αυτές οι μέθοδοι, για να κλείσω, είναι απεχθιωμένες, τις έχω σε εργασίες μου πριν από 10 χρόνια θεωρήσει απαράδεκτες και οπωσδήποτε παρελθοντικές και δεν αυξημεί τίποτα. Η γραμμή Μαζινό ήταν σπατάλη χρήματος και χρόνου και υλικών και οι Γερμανοί την υπερκεράσαν μέσα από το Βέλγιο και τους τυνάξαν τους Γάλλους στον αέρα. Το ίδιο και η γραμμή μεταξά, παρά τον ηρωισμό των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών, μην ξεχνάμε ότι έγινε η υπερκέρασή της από τη Γευγελή και έπεσαν από εδώ περιοχές στα σύνορά μας, είχαν καταληφθεί σχεδόν από τους Γερμανούς. Άρα με παλιές μεθόδους οι Ρώσοι δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα. Ένα, και κλείνω, στο θέμα ότι η επιστράτευση δεν έχει πάει καλά και πάνε αυτοί με τέτοια μέσα να κάνουν κάποιες μορφές να καλύψουν τα πράγματα. Και δεύτερον, φαίνεται ξεκάθαρα ότι και σε σύγχρονο υλικό δεν το έχουν. Αντίθετα, οι Ουκρανοί το έχουν, όχι επειδή το είχαν οι ίδιοι, αλλά επειδή το έχουν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, οι οποίες ενισχύουν τις Ουκρανικές δυνάμεις. Κύριε Δρόγο, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.